πατήσει το γκάζι λίγο. Άμα αρχίσει τα, Θέλω να ρωτήσω. Ναι, ναι. Με τι ομάδα οι ΑΕΚ θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Δεν βλέπουν τα χάλια του. Τα τρία μάτσα αυτά με τον Ολυμπιακό. Όντως ήταν χάλια, έχεις δίκιο ρε φίλε. Δεν ήταν το κάτι ιδιαίτερο, λέει, άλλο λέει. Αυτός το μεγαλοποιεί, ναι. Με την ομάδα που με παίκτη λιγότερο σε κέρδισε το πρωτάθλημα. Δεν ήταν, ναι, μετά τον έβγαλε και τον άλλον. Νομίζουν και οι Παναθηναϊκοί ότι στο ματς, όταν θα παίξουμε την έδρα τους, θα μας χτυπήσουν. Με τι ομάδα και αυτή. Ποιος. Οι Παναθηναϊκοί. Άμα παίξει ο Παναθηναϊκός, θα είσαι και είσαι σίγουρος ότι τον παίρνεις. Άνετα. Έχουν ομάδα να μας πάρουνε. Κοίταξε, ας σου πω, θες απάντηση. Θα μου πεις φυγάν και παίκτες. Η ΑΕΚ ίδρωσε στο 90 να ισοβαρίσει και έκανε δάχτυλο ο Χιμένεθ. Ο Ολυμπιακός έχασε. Θα μου πεις έπαιζε με διαφάνειες και οι υπόλοιποι. Σωστό. Γιατί να μην σε κερδίσει. Δεν ξέρεις. Δεν μπορεί. Μην λέμε τώρα ότι να είναι. Ρε φίλε, η ΑΕΚ με παίκτη λιγότερο και σε κέρδισε. Δεν είχε ρε παίκτη λιγότερο, 10 λεπτά ήταν ένα τέταρτο ο παίκτης λιγότερο. Μια πρόβλεψη για να κλείσουμε. Η ΑΕΚ θα ξεφουσκώσει και ούτε δεύτερη δεν θα βγει το πρωτάθλημα. Είδαμε. Ολυμπιακός θα βγει δεύτερη. Αυτό θέλεις ή αυτό θα γίνει. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Άλλο πιστεύω. Τι ομάδα είσαι εσύ. Πάω. Ναι. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι είσαι πολύ καλύτερο στο γήπεδο από την ΑΕΚ. Φυσικά. Φαίνεται στο τελευταίο μάτι. Κάτι διαφορετικό βλέπεις. Δεν μας έχει την άποψή του. Σωστά. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου, η οποία θα εκφωνήσει ειδήσεις. Τράβα κομμουνιστής. Τράβα. Έφυγε το ζώο. Έφυγε ο συνέταιρός σου. Εμένα τι με τράβα. Θα μου δώσεις ποσοστά. Θα σε χρέωσω. Είμαι ωραίος. Το γύρισε και αυτός. Είδες το χρήμα και η εκκλησία. Από κομμουνιστή τον κάνει και ύποπτος. Λοιπόν, αμέσως μετά Καναλάκη, Στάνια Δήμου και Κώστας Γιαλαμάς. Πρώτα θέλω να λέμε αύριο στις 7. Ό,τι φαβορεί εκείνη την ώρα, ξέρετε. Παίζει τα ανάποδα, εγώ δεν ακουμπάω. Γεια. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home target. Είναι κάτι φίλο μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Κάντε like. Like. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.